Λοιπόν, έχουμε 11 η ώρα νέα έκτακτη ευρεία σύσκεψη στην πολιτική προστασία με Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Νίκο Χαρδαλιά, Στέλιο Πέτσα, Θεόδωρο Λιβάνιο στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας για να εκτιμηθεί η κατάσταση. Δείτε όσο περνάει η ώρα, μας το έλεγε και η Χριστίνα, δυναμώνει η χιονόπτωση και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και εδώ στα νότια. Εδώ βλέπετε εικόνα από την παραλιακή στην ουσία μέχρι εκεί που μπορούμε να δούμε, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε. Λοιπόν, και στον Κηφισό επίσης δείτε πώς ανεβαίνουν τα γιοταχή, τα οποία είναι ελάχιστα βεβαίως από νωρίς το πρωί. Και εμείς θα βρούμε κάποιοι που παίζουν χιονοπόλεμο. Για να τους δούμε εδώ. Να τη τυχερή. Να τα παιδιά. Να τη εικόνα. Εντάξει, λοιπόν, τους πετύχαμε. Όπως μπροστά μπορείτε να εκκλησία, δείτε. Ναι, εντάξει. Ωραία τώρα, εικόνα. Οι φαλιριώτες, παιδιά, δεν είναι και συνηθισμένοι σε αυτό. Τα φαλιριωτάκια δηλαδή τώρα. Πάμε στους συναδέλφους. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Πάμε να καλημερίσουμε Μπάμπη Παπαναγιώτου, Φίβο Κλαβδιανό. Είστε αποκλεισμένοι, συνάδελφοι. Πού είσαστε, καλημέρα. Ρε παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού είστε? Σπίτι είμαστε. Ναι. Εγώ είμαι Ερυθρέα. Έχει πάνω από μισό μέτρο χιόνι. Μπάμπη, βλέπω να φεύγεις από το σπίτι σε καμιά εβδομάδα. Θα στείλουμε χιονιστικά, Μπάμπη, κάτσε εκεί που είσαι. Ελπίζω λίγο νωρίτερα. Φίβο, εσύ που είσαι? Εγώ είμαι αποκλεισμένος από εσάς. Περιμένω να τελειώσουμε για να βγω έξω να παίξουμε το χιόνι που μας αρέσει τόσο πολύ. Εντάξει. Σε έχουμε κρατήσει εμείς δηλαδή προς το παρόν, έτσι. Δεν μπορούμε να βγούμε από την Αθήνα. Ευτυχώς ήρθε το χιόνι σε εμάς. Αυτό που θα ήθελα να συνεισφέρω έτσι, από πλευράς μνήμης είναι ότι νομίζω ότι το 2002 η χιονόπτωση ήταν πολύ περισσότερη η χιονόστρωση. Θυμάμαι ότι στον Άλυμο είχαν κρατήσει τα χιόνια και μικρές χιονούρες για παραπάνω από μια εβδομάδα. Ακόμα δεν έχει τόσο πολύ χιόνι, θα δούμε τι μας επιφυλάει. Οι ειδικοί μετεωρολόγοι εκτιμούν πως μπορεί να ξεπεράσουμε και εκείνα τα επίπεδα. Πάντως, Μπάμπη, αυτό που συζητούσαμε είναι ότι πραγματικά μετά από ένα χρόνο μιλάμε για κάτι άλλο αυτή τη φορά και όχι για τον κορονοϊό. Και ωραίο δεν είναι? Το πιο ωραίο. Αστειεύεσαι. Έφυγε το μυαλό μας λίγο, ρε παιδί μου. Έφυγε λίγο το μυαλό μας από τη μαυρίλα και πήγε στην ασπρίλα. Και έτσι. Πραγματικά είναι, εντάξει, είναι μια νότα, ούτως ή άλλως περιορισμένοι είμαστε. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Τώρα θα μπορούσα να σας δείξω λίγο και εδώ τι γίνεται, αλλά πρέπει να κάνω ολόκληρη. Για κάνε την κίνηση, όχι. Αν μπορείς, γιατί όχι. Κάντο να σε βοηθήσουμε. Από το παράθυρο να δούμε. Να δείτε κι εσείς λιγάκι τι γίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Κάτι προσπαθούμε να δούμε. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να μετακινηθείς και εύκολα, το καταλαβαίνουμε, Μπάμπη. Ναι. Πάντως, εδώ... το χιόνι είναι πάνω από μισό μέτρο. Πάνω από μισό μέτρο. Εδώ, Μπάμπη, είδαμε χιονιστικά να βγαίνουν στο Κολωνάκι, στην πλατεία Κολωνακίου. Αστειεύεστε, στην Ερυθρέα δεν θα είχατε ζήτημα. Στην Ερυθρέα είχατε ούτως ή άλλως από χθες. Εδώ ο μηχανισμός λειτουργήσε, Μπάμπη, τι βλέπεις εσύ? Κοίταξε, αυτό ήθελα να πω τώρα, επειδή εγώ μένω και κοντά στον κόμβο της Βαριμπόμπης και παρακολουθώ από χθες όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται. Ελπίζω σήμερα να καταλάβανε διάφορα τι καλώς έκανε και έκλεισε η Εθνική Οδός. Και να μην έχουμε κάνει μια τέλειωτη πίστα κάποιων χιλιόμετρων. Και το να... έχουμε ζήσει αυτό παλιά. Να είμαστε εγκλωβισμένοι, ας πούμε, στην Εθνική και να καταγγέλουμε το κράτος γιατί δεν μας φέρνει ζεστή σοκολάτα κάπου έξω από το Μαρτίνο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μπάμπη, δες αυτή την εικόνα τώρα που δείχνουμε από κάτω, Μπάμπη. Πάμε να δούμε το βίντεο τώρα. Όσα συνέβησαν και κατέγραψε η κάμερα του Sky πριν από λίγο, μοναδικές εικόνες από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα από τον Πατριάρχο Ιωακήμ. Έχει πιάσει πάγο εδώ, καλημέρα. Χιονιστικό. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Ρε παιδιά, έχει χιονιστικό μηχάνημα μέσα στο Κολωνάκι. Δείτε αυτή την εικόνα εδώ. Δείτε αυτή την εικόνα. Δεν υπάρχει. Πατριάρχου Ιωακήμ με χιονιστικό. Κύριε Νίκο, να ξεκινήσουμε να καθαρίσουμε την Πατριάρχου Ιωακήμ, παρέα. Βλέπετε τον Ηλία τον Μπασίσογλου, έχει κρεμαστεί πάλι απ' έξω. Δηλαδή σκέψου τώρα, Μίλτο. Δεύτερη φορά, πόσα χρόνια. Σκέψου τι θα έχει ο Λυκαβητός τώρα, έτσι στον περιφερειακό. Δεν θα τολμάει να πάει κανείς, φαντάζομαι. Και οι φόρες εκεί μεγάλες. Στο Λυκαβητό, στον περιφερειακό, θα γίνεται χαμός τώρα. Για ρώτα τον Νίκο αν έχει εικόνα από εκεί, αν έχει πάει κανείς. Έχετε εικόνα από Λυκαβητό, από άλλα σημεία, τι γίνεται, έχει πάει. Ναι, τα έχουν καθαρίσει σε πολλά σημεία. Είμαστε στον αέρα με τον Δημήτρη Οικονόμου και τη Μαριάννα Σοπούλου. Ρωτάνε για τα σημεία. Τι έχετε δει στην Αθήνα? Έχουν καθαρίσει Ευαγγελισμό, Λαϊκό Νοσοκομείο και κάτι εδώ στον δρόμο πιο πίσω από το Λυκαβητό. Πολλές δρόμους. Έχω από τις 1 η ώρα το βράδυ. Έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο ο κύριος Νίκος Μίλτο?
Έχετε θυμάστε να έχετε ζήσει τέτοιες στιγμές στο παρελθόν? Όχι. Όχι. Στο κέντρο της Αθήνας, όχι, τέτοιες σου πολύ. Πρωτοφανείς εικόνες, έτσι. Ναι. Εκτός από την Πατριάρχου Ιακήμ, σε ποια άλλα σημεία έχετε πάει γύρω από το Κολωνάκι? Το έχω εδώ όλο κάτω, μέχρι στο κεντρικό κάτω, αυγαλισμό και μέχρι πάνω Λαϊκό. Σκεφτείτε τώρα, Μίλτο, τον κάτοικο Κολωνακίου, ο οποίος ξυπνάει και πάει να βγει από το σπίτι του και βλέπει αυτό. Ναι, και τρελαίνεται, βέβαια. Και βλέπει το χιονιστικό να περνάει εδώ στην Πατριάρχου Ιακήμ. Τώρα πάτε προς την πλατεία, Μίλτο. Πάνω προς τα κάτω. Προχωράει. Ναι, φτάνουμε στην πλατεία, εκεί που ήμασταν πριν, μαζί με τον Ηλία. Ηλία, πρόσεχε, σε παρακαλώ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το καθαρίζει και στις δύο μεριές, ώστε να μπορούν να περάσουν όλοι με ασφάλεια. Οι οδηγοί πηγαίνουν πολύ αργά, δεν έχουν ολυσίδες περισσότεροι. Ήταν απροετοίμαστοι εδώ στο κέντρο, δεν το περιμέναν. Εντάξει, είναι απίστευτη η εικόνα που βλέπουμε και μας έλεγε και ο άνθρωπος ότι όσα χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά δεν έχει ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο όπως αυτό που βλέπαμε. Ξεκίνησε η μέρα και κάναμε συνδέσεις όπως θυμάστε με τα βίλια και δείχναμε τα χιόνια από εκεί. Ακριβώς, και μετά σιγά σιγά άρχισαμε να κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Και είμαστε και στα βόρεια προάστια και δεν το περιμέναμε. Μπαμπή, ότι θα πηγαίναμε στον Τακάπο με εκχιονιστικό, το περίμενες? Έγινε και αυτό. Δεν πήγαμε όμως. Πήγε ο ρεπόρτερ, το στείλαμε κάποια στιγμή, πήγε και από εκεί. Είχε 2-3 ανθρώπους μέσα. Για μας όχι. Κάποιοι είπαν ότι πρέπει να σερβίρει και φασολάδα για τη σημερινή μέρα. Και λουκάνικα, και λουκάνικα μαζί. Κάτι τέλος πάντων. Φίβο, τι λες, λειτουργήσε το κράτος, είχαμε προβλήματα, τι λες, τι βλέπεις, έγιναν υπερβολές. Τι πιστεύεις? Σήμερα δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το κράτος που δεν μπορεί να είναι ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι. Ωστόσο, πρέπει να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι όχι μόνο στα νοσοκομεία αλλά και σε γειτονιές, γιατί το ασθενοφόρο δεν πρέπει να μπορεί να φτάσει στο νοσοκομείο, πρέπει να μπορεί να φτάσει και στα σπίτια. Αυτά θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ δεν μπορώ να έχω εικόνα από τώρα. Βλέπω πολύ στο Facebook για διακοπές όχι μόνο ρεύματος αλλά και νερού. Δεν ξέρω σε πόσο, δεν έχω και αξιολογήσει ακόμα πόσο μεγάλη εκτέση έχει, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι. Εμείς ρωτάμε γιατί χθες η αντιπολίτευση ανέβασε πολύ ψηλά το θέμα της εθνικής, γι' αυτό, για την εθνική οδό. Θα αναφερθώ και σε αυτό. Απλά επειδή υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν νερό ή ρεύμα, καλό είναι να πιέζουμε για αυτούς να βοηθηθούν. Σωστά. Γιατί αυτοί δεν δείξαμε έχουν πριν Φίβο, δείξαμε τους εναερίτες που είναι στα 20 μέτρα πάνω. Γιατί ο ίδιος έλεγε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ξανά και ξανά ότι στόχο μας είναι να κρατήσουμε τις εθνικές οδούς ανοιχτές. Καλά δεν έλεγε, τι έπρεπε να πει? Ναι, καλά, αλλά δεν έλεγε. Όμως και το χθεσινό χιόνι. Μα πώς θα τις αφήσει ανοιχτές με αυτό το χιονόκερο? Όχι, συγγνώμη. Και άνοιξαν κιόλας οι εθνικές οδοί το μεσημέρι από τη μία έως 7. Πριν τη μία δεν ήταν τόσο πολύ το χιόνι. Έπρεπε να μείνει ανοιχτό. Ο κρατικός μηχανισμός που γι' αυτό θα έλεγε. Άνοιξε ένα διάστημα και ξανά έκλεισε το απόγευμα. Μισό λεπτάκι. Έπρεπε να έχει μείνει ανοιχτό το χθεσινό χιόνι και για τα βόρεια προάστια δεν ήταν καλή η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Υπήρξε πολλή ταλαιπωρία στα βόρεια προάστια χθες, ενώ δεν έπρεπε να υπάρξει, όχι μόνο στις εθνικές οδούς. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτή την ώρα το αντιπολιτευτική κριτική οξία. Πάντως το χθεσινό πετυχημένο υπήρχε, δεν λες πρόβλημα, μάλιστα. Ως προς το σημερινό θα ήθελα να αναρωτηθώ, συγγνώμη, αν είναι τόσο εξαιρετική η σημερινή μέρα, μήπως θα έπρεπε να συμβεί αυτό που συνέβαινε και παλιότερα. Τα παιδιά ας μην κάνουν σήμερα τηλεδιάσκεψη, ας χαρούν και αυτά λίγο το χιόνι. Για τηλεεκπαίδευση λες, ναι. Τηλεκπαίδευση, ναι. Λοιπόν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε σε μια μέρα τόσο ιστορική. Απλώς να πω μια ότι η εθνική μπόρεσε και άνοιξε, γιατί μπόρεσαν να κινηθούν τα εκχιονιστικά, τα οποία την προηγούμενη φορά που είχε γίνει μια τέλειωτη πίστα η εθνική δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Είναι θέμα σταματημένα όλα, ναι. Από ένα σημείο και μετά. Τώρα, με τη ΔΕΗ όντως υπήρχαν προβλήματα, κυρίως από δέντρα που πέσανε. Το νερό, παιδιά, δεν φταίει η ΕΙΔΑΠ. Φταίει αυτό που δεν άφησε τη βρύση του λίγο ανοιχτή, να μην παγώσει το νερό στις σωλήνες. Δηλαδή, δημιουργούμε τώρα μια εικόνα ότι και το νερό υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα με το νερό υπάρχει όποιος δεν φρόντισε να μην παγώσει. Συνάδελφοι, επειδή είναι όλα σε εξέλιξη και προτεραιότητα δίνουμε στην εικόνα και σε όσα καταγράφουν οι συνάδελφοι έξω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Καλημέρα, παιδιά. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναβλέπουμε εικόνα ακόμα απ' έξω. Δεν ξέρω αν βλέπετε αυτό το έξω. Αμέσως μετά το διάλειμμα με τον κύριο οικονόμου θα επιχειρήσουμε να βγούμε και εμείς έξω από το στούντιο για να κάνουμε ρεπορτάζ. Σε λίγα λεπτά.